ιστορική νίκη για την ομάδα σα μέσα στο Λευκό Θεό. Ε, πώς Πώ το είδε εσύ το παιχνίδι πρώτα απ' όλα από την δική σου ματιά. Εντάξει, πήγαμε πολύ πιο επιθετικά από το ΑΠΟΕΛ. Το δείξαμε στην άμυνα και στην επίθεση. Ε, δουλεύουμε μια εβδομάδα τώρα πολύ σκληρά αυτό το παιχνίδι. Για μα ήταν ένα παιχνίδι do or die. Ε, ε Ευτυχώ το αποτέλεσμα ήταν δικό μα. Με την άμυνά μα, βέβαια, το κερδίσαμε το παιχνίδι. Ε, και αυτό που μα έδωσε boost είναι ότι δεν δώσαμε ευκαιρία στον αντίπαλο να πιστέψει ποτέ στο παιχνίδι. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε όχι με τον βαθμό που περιμέναμε. Θεωρίζω ότι σήμερα, διότι περιμέναμε το Αποέλ να ήταν ανταγωνιστικό, θεωρίζω ότι σήμερα η ανόρθωση έστειλε μηνύματα για τον τίτλο. Ε, νομίζω ότι τα μηνύματα έχουμε στείλει ήδη και με τον αγώνα Super Cup στο Κίτιον και στο εκτό αγώνα παιχνίδι με τον Κεραυνό. Ε, εννοείται ότι δείξαμε και σήμερα μια πολύ μεγάλη νίκη με μεγάλη διαφορά σε ένα πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο. Ε, Βεβαίω, πιστεύω ότι δεν είμαστε μια ομάδα που απλά θα περάσει φέτο και θα είναι ευχαριστημένοι με ποια θέση έχει πάρει πάνω από την τράδα. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε κάτι. Και με τον Βάρσο να είναι εκτό, τον Ελευθερίου να είναι εκτό, η ανόρθωση βλέπει να έχει ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια βελτιώσει στη συνέχεια. Ε, θέλω βασικά πιστεύω ότι δεν έχουμε δείξει ακόμα το full potential μα σαν ομάδα. Η ομάδα προφανώ δένει σιγά σιγά και απλά δεν, ήμασταν δεν τυχεροί ακόμα να ενώσουμε όλοι μαζί. Μπαίνει ένα, βγαίνει Πιστεύω κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε όλοι μαζί και θα έχουμε να αποδείξουμε πολύ μεγάλα πράγματα. Και μια τελευταία ερώτηση, Ζέι, εσύ πώς νιώθεις τη δεύτερη σου χρονιά στην ανόρθωση. Ε, αγαπώ το σύλλογο, η ομάδα με αγαπάει, ο προπονητή με αγαπάει, η διοίκηση με αγαπάει, όλοι με αγαπάνε και νιώθω πολύ ωραία να παίζω σε μια ομάδα που με αγαπάει και με χρειάζεται.